Καλησπέρα, είμαι ο Γρηγόρης, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας και σήμερα θα μιλήσουμε για το χρυσό. Κέρδη της τάξης του 1,8 κατέγραψε ο χρυσός την Πέμπτη, με το πολύτιμο μέταλλο να κλείνει πάνω το σημαντικό ψυχολογικό όριο των 1.800 δολαρίων ανά ουγιά, για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο, παίρνοντας όθηση από την πτώση της απόδοσης των Αμερικανικών ομολόγων αλλά και του δολαρίου. Η απόδοση του Αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου διολύστησε την Πέμπτη στο 1,57, ενώ το δολάριο ΗΠΑ υποχώρησε κατά 0,4 στα 90,964 σύμφωνα με το δίκτυο ISS Dollar Index DXI. Η άνοδος του πολύτιμου μετάλλου πάνω από τα 1.800 δολάρια είναι κάτι ιδιαίτερο για το χρυσό, δήλωσε στο MarketWatch ο Ross Norman, διευθύνων σύμβουλος της Metals Daily. Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έχει επιχειρήσει 5 φορές ανεπιτυχώς να προσεγγίσει αυτά τα επίπεδα, γεγονός που ενίσχυσε τις αντιστάσεις, όπως δήλωσε ο ίδιος. Ο Κάρλο Αλμπέρτο Ντεκάσα, αναλυτής της Active Traders, δήλωσε ότι ο χρυσός θα μπορούσε να πραγματοποιήσει μεγαλύτερη άνοδο εάν καταφέρει να ξεπεράσει τις αντιστάσεις των πολιτών. Η διάσπαση αυτής της ζώνης θα άνοιγε χώρο για μεγαλύτερη ανάκαμψη, επεσήμανε ο ίδιος. Έτσι, ο χρυσός παραδόσεων Ιουνίου πρόσθεσε 31,40 δολάρια για να διαμορφωθεί η τιμή του στα 1.815,70 ανά ουγιά. Ήταν η πρώτη φορά τον Φεβρουάριο που το πολύτιμο μέταλλο ξεπέρασε το φράγμα των 1.800 δολαρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της FactSet. Όσον αφορά τώρα τα υπόλοιπα μέταλλα, το ασίμι, παραδόσεως Ιουλίου, πρόσθεσε 92 cents ή 3,5%, κλείνοντας στα 27,45 δολάρια ανά ουγιά, κινούμενο στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη Φεβρουαρίου. Το συμβόλαιο παραδόσεως Ιουλίου για το χαλκό, αντίθετα, πρόσθεσε 1,4% για να διαμορφωθεί στα 4,56 δολάρια ανά λίβρα, καταγράφοντας νέο υψηλό δεκαετίας. Η πλατίνα Ιουλίου σημείωσε άνοδο 1,2% στα 1.244,50 δολάρια ανά ουγιά και το παλάδιο Ιουνίου υποχώρησε κατά 1,1% στα 2.940 δολάρια ανά ουγιά. Αυτά όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα και πάμε να σας πω τώρα και ένα έτσι λίγο παράδοξο. Εάν κάποιος από την ημέρα που γεννήθηκε ο Χριστός έβγαζε κάθε μέρα, μιλάμε τώρα, 100.000 δολάρια, ακόμα και σήμερα δεν θα είχε ξεπεράσει την περιουσία που έχει μαζέψει ο Τζεφ Μπέζος. Τρελό, αλλά αλήθεια. Αυτά ήταν λοιπόν για σήμερα. Στο κανάλι πιστεύω να περάσατε καλά. Τα λέμε σύντομα με το νέο μας βιντεάκι. Καλό βράδυ!